Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μία εκπομπή στο NSTV. Κυριάκος Μαντριώτης και Λάζαρος Μερδίτης. Γεια σας, καλησπέρα. Να πούμε εδώ πέρα αρχικά ότι κολλάμε λιγάκι. Έτσι. Αυτό, να το ξέρετε. Ναι, και να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε τώρα για διάφορα ζητήματα. Αν και δεν είχαμε ιδιαίτερη δραστηριότητα από την προηγούμενη εκπομπή. Ναι, δεν είχαμε πολλά... πολλά νέα. Πολλά νέα. Είχαμε Europa και Conference League. Είχαμε κάποια πρωταθλήματα, κάποιους αγώνες πρωταθλημάτων. Και αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε Champions League, γιατί είναι το διάλειμμα των εθνικών για τα προκριματικά του Euro. Έχουμε αγώνες διάφορων εθνικών ομάδων. Θα τα δούμε και αυτά, έτσι. Ναι, όπου να αρχίσουμε τώρα, τι να πούμε. Να πούμε για την πορεία των ελληνικών ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα, μία εβδομάδα πριν. Να πούμε ότι όταν κάναμε την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε πει ότι εκείνη τη μέρα ήταν να παιχτούν κάποιοι αγώνες. Έπαιζε η ΑΕΚ με τον Άγιαξ στο Europa League. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός εκτός. Ναι, με την... και ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Ολυμπιακός, όπου θα πούμε και για αυτούς τους αγώνες. Και έπαιζε και ο ΠΑΟΚ με την Eintracht, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είμαι στην Τούμπα. Ναι, εντός. Όπου θα πούμε και κάποια πράγματα για αυτούς τους αγώνες. Αλλά ναι, γενικά δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Το Champions League είχε ήδη παιχτεί. Είχαν παιχτεί κάποια αγώνες. Τα είχαμε αναφέρει. Είχαμε αναφέρει, ναι, τα πιο βασικά, ας πούμε. Σε ό,τι αφορά τους αγώνες του Europa, να αρχίσουμε από το Europa League, που έχουμε και τις περισσότερες. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με τον Άγιαξ. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι, και κόντρα υποτίθεται στην πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Ναι. Το οποίο είναι πολύ θετικό. Η ΑΕΚ γενικά έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στους ομίλους του Europa League. Πάρα πολύ καλό. Βρίσκεται και πρώτη μέχρι στιγμής στον όμιλο. Εντάξει, με δύο παιχνίδια μόνο βέβαια. Ειδικά για τον όμιλό της. Έτσι. Που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Στην Αγία Σοφιά, το αναφέραμε και πριν, προηγήθηκε ο Άγιαξ με τον Bergwijn, ένα γκολ από πέναλτι που ήρθε. Όπως να πούμε ότι όλα τα γκολ που έχει δεχτεί η ΑΕΚ είναι από πέναλτι. Και το ένα με τον Άγιαξ, ναι, και τα δύο με την, την Brighton. Brighton. Και ποιος άλλος βέβαια θα σκοράρει για την ισοπαλία, ο Βίντα με κεφαλιά. Ω γνωστό. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει με την Δυναμό. Όπου είχε βγει και ένα ας πούμε έτσι αστείο για αυτή την υπόθεση, τέλος πάντων. Ο Σούταλο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στην Δυναμό Ζάγκρεπ όταν έπαιζε με την ΑΕΚ. Κέρδιζε η Δυναμό, μετά ήρθε ο Βίντα με κεφαλιά, τα έφερε όλα πάνω κάτω. Ο Σούταλο έφυγε από την Δυναμό, πήγε στον Άγιαξ για να έρθει ξανά για Σοφιά, να ξαναπαίξει κοντά στην ΑΕΚ για να ξαναβάλει γκολ ο Βίντα. Και να ξαναβάλει γκολ ο Βίντα με την κεφαλιά. Είχε βγει έτσι αυτό το... αυτός ο συνειρμός, τέλος πάντων, αυτή η τύχη. Έτσι. Ναι, ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας έφερε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν εντάξει, θετικό, έτσι. Θετικό, εντάξει, από τη στιγμή που δεν χάνεις. Καλά, ναι, εκτός είναι... έδρας και όλες αγώνες βέβαια, είναι εντάξει, διαφορετικό. Πάντα το επιθυμητό είναι η νίκη, το τρίποντο, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που δεν χάνεις. Okay, ήταν ένα παιχνίδι 0-0 που ήρθε, αδιάφορο, όλα τα παιχνίδια 0-0 είναι αδιάφορα βέβαια. Αλλά όχι πάντα. Αλλά ναι, τις περισσότερες φορές επειδή δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει σκόρ, είναι έτσι λίγο πιο. Αυτό που πες, αδιάφορο. Ναι, εντάξει, μοιρασμένο παιχνίδι. Κατοχή. Ναι, να σκεφτούμε κιόλας ότι έχουν και τα πρωταθλήματα, έχουν και τις υπόλοιπες οργανώσεις. Είναι λίγο. Και ο Παναθηναϊκός κιόλας είναι μια ομάδα που πρόσφατα έχει αρχίσει να παίζει ξανά σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ναι. Άρα εντάξει, είναι λογικό ότι δεν γίνεται να κάνει σερή νίκες και τέτοια. Νίκησε τη Villarreal. Θετικό, έτσι. Πολύ σημαντικό. Εντός έδρας βέβαια. Ο Παγώνας κιόλας είχε γίνει στο ΟΑΚΑ. Ναι, το οποίο τώρα είναι ένα θεματάκι. Να εδώ, πούμε να δούμε... για το ΟΑΚΑ έτσι μερικά λόγια. Ας πούμε όμως πρώτα να τελειώσουμε και για τους αγώνες, πρώτα για τις ελληνικές. Ναι.
και να πούμε για το, το ΑΚΑ, αγωνιστικό έτσι, κομμάτι πιο πριν. Ναι, τα οποία βέβαια τα λέμε λίγο καθυστερημένα γιατί έχουν βγει ήδη μερικά πράγματα σχετικά με τα όλα προβλήματα που έχει το γήπεδο. Αλλά ναι, θα μιλήσουμε και για αυτά. Μετά έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος εκτός έδρας έπαιζε, έφερε ισοπαλία, αλλά δεν ήταν τόσο θετικό το αποτέλεσμα. Ναι, έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει κιόλας ότι θεωρούμε και σίγουρο ότι θα πάρει και το τρίποντο. Ναι, ότι θα κέρδισε. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει εμπειρία καθόλου από Ευρώπη. Είναι η ομάδα την οποία παίζαμε. Ναι, έτσι. Την Τόπολα. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με 0-2 μάλιστα. Μείωσε σε 1-2 η Τόπολα και ήρθε στο 90. Πάλι και έκανε το 2-2, ενώ να πούμε ότι είχε μια κόκκινη, ο Ντόι είχε πάρει. Εντάξει, δεν είναι καλό. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου. Είναι ας πούμε ότι ήταν στην καλύτερη θέση στην κλήρωση από τις υπόλοιπες ελληνικές. Και εντάξει, γενικά δεν έτυχε σε κάποιον όμιλο τραγικά δύσκολο. Ας πούμε, ο όμιλος ΣΑΕΚ είναι πολύ πιο δύσκολος. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, πολλοί περιμένανε κάτι καλύτερο από τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο όμιλο. Και να πούμε ότι είναι και οι. Δηλαδή, από όσες έχουν περάσει στην Ευρώπη, ομάδες είναι η μοναδική η οποία είναι στη τρίτη θέση. Α, ναι. Και λογικά, άμα μείνει εκεί, θα πάει conference. Το οποίο εντάξει, τις ελληνικές ομάδες πρέπει να το έχουμε αναφέρει και, και σε προηγούμενες εκπομπές πριν ξαναρχίσουμε. Ότι το conference ίσως να ταιριάζει καλύτερα. Το οποίο κιόλας μπορούν να το χτυπήσουν θεωρητικά, έτσι. Ναι, είναι μια πιο προσιτή διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά του conference είχε κάνει μια καλή εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Που δεν ήταν και στα καλύτερά του γενικά. Αλλά ναι, αυτά για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Όχι, μετά έχουμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν τέλος πάντων οι ομάδες του Europa. Στις επόμενες, νομίζω τέλη Οκτωβρίου ξαναπαίζουν. Ναι. Σε περίπου 2 εβδομάδες. Και τι άλλο, να πούμε για τον ΠΑΟΚ που έπαιζε εντός έδρας με την Άιντραχτ. Ένας αγώνας, εσύ πώς θα τον χαρακτήριζες? Εντάξει, δυνατός αγώνας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έπαιζε με πολύ καλή, μια πολύ καλή εμφάνιση. Έπαιζε με δύσκολο αντίπαλο. Με δύσκολο αντίπαλο. Να πούμε ότι η Άιντραχτ, αν και δεν βρίσκεται και στην καλύτερη της φόρμα, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, είναι μια ομάδα η οποία πριν κάποια χρόνια είχε κερδίσει, πριν 2 χρόνια είχε κερδίσει το Europa. Είναι μια ομάδα η οποία τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Bundesliga. Εντάξει, τώρα έχει χάσει λίγο τη φόρμα της, έχει χάσει και παίκτες. Εντάξει. Ναι, αλλά πάντως σημαντική νίκη, έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος, πέρα από δυνατός, είχε και κάποια ευτράπελα, να τα πούμε. Mm-hmm. Πήρανε και 2 ομάδες κόκκινη, στο τέλος κιόλας. Στο 90 στις καθυστερήσεις. Αλλά ναι, όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 2-1. Είχε περισσότερες φάσεις η Άιντραχτ, αλλά κατάφερε να αμυνθεί καλά ο ΠΑΟΚ και να πάρει το αποτέλεσμα. Ενώ να πούμε ότι ακυρώθηκε η γκολ του ΠΑΟΚ. Είχε βάλει κι άλλο ένα και ακυρώθηκε ως offside. Εντάξει, όπως και να έχει όμως είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, με ένα γκολ που ήρθε στο 90 με τον Κουλιεράκη. Δηλαδή είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και ήταν ένα σοκ για την γερμανική ομάδα. Ναι, γιατί η Άιντραχτ κιόλας έχει ένα όνομα γενικά στην Ευρώπη, ας πούμε, και στη Γερμανία. Στο πρωτάθλημά της. Ναι, εντάξει, που δεν είναι, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ξέρουμε ότι οι Γερμανοί δεν σταματάνε. Δηλαδή, αν μπορούν να βάλουν 10 γκολ, θα βάλουν 10 γκολ. Ναι, αυτό που εννοούσα είναι ότι και στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ότι έχει ένα όνομα, και στην Γερμανία, όπου είναι και αυτό που είπες, ότι γενικά οι Γερμανοί, σε όποια ομάδα και αν είναι, έτσι το παρατηρούμε. Ναι, ναι, και Ευρώπη, και στην εθνική τους. Ναι, ακριβώς. Στην εθνική θυμόμαστε και στο Μουντιάλ του 2014. Δεν σταματάγανε μέχρι τέλους και όσα γκολ και αν βάλουν. Ξεφθυλίσανε εντός εισαγωγικών τη Βραζιλία. Τη διοργανώτρια χώρα κιόλας. Ναι, ήταν εντός έδρας στη Βραζιλία ουσιαστικά. Ήταν πικρή ήττα. Σκορ 1-7. Ναι, και έχουμε και το 8-2 με την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερν. Ναι, το χαρακτηριστικό πιο πρόσφατο των Γερμανών. Ναι,
στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε, εφόσον έχουμε μιλήσει για τις ελληνικές ομάδες. Να πούμε κιόλας κανένα δύο λόγια για το ΟΑΚΑ, να τα πούμε τώρα. Ναι. Εντάξει, όχι ότι έχουμε και πάρα πολλά να πούμε, με την έννοια ότι εντάξει, είναι αυτό που είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει να παίζει κάποια παιχνίδια εκεί. Πριν κάποια χρόνια έπαιζε και ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα και η ΑΕΚ του πρωταθλήματός τους. Έτσι, τους αγώνες, τα παιχνίδια. Ειδικά η ΑΕΚ πιο πολλά πολύ, χρόνια, όσο δεν είχε το γήπεδό της. Και τώρα φαίνεται ότι έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα που θυμάμαι κιόλας και το 18 είχαν ξαναμιλήσει για προβλήματα στο ΟΑΚΑ στο θέμα εκεί που είναι και οι θέσεις, το ότι ήταν λίγο πιο... Τη λέξη για το ανωδιάσμα βασικά ήταν. Ναι, για το ανωδιάσμα ήταν λίγο, ας πούμε, πού να το πω, κουνιότανε. Ναι. Δεν ήταν σταθερό. Ναι, που εντάξει, τώρα... Ίσως να υπάρχουν προβλήματα συντήρησης. Προβλήματα συντήρησης, εντάξει, γενικά το ΟΑΚΑ είναι ένα αθλητικό συγκρότημα, ας πούμε, από... Μεγάλο, το οποίο εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την συντήρηση που του αρμόζει, έτσι. Δηλαδή, άμα υπήρχε μια καλύτερη συντήρηση και μια πιο σωστή δομή και οργάνωση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα μιλούσαμε για από τα καλύτερα στάδια της χώρας και όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και όλων των αθλημάτων. Παρά το σκέψω ότι είναι γενικά νέο γήπεδο, έτσι. Ναι, το 2004. Είναι νέο γήπεδο. Θα πρέπει να έχει γίνει λίγο διαφορετική διαχείριση, νομίζω. Αυτό το οποίο είναι καλό είναι το μπασκετικό, το οποίο το έχει ο Παναθηναϊκός. Καλά, ναι, οκ. Okay. Αλλά γενικά είναι λίγο αφημένο και λένε και ότι σίγουρα ένα χρόνο θα παραμένει κλειστό και μπορεί και δεύτερο. Και έχουν προκύψει και διάφορα θέματα με συναυλίες και με άλλα γεγονότα. Και όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή και έχουν προκύψει και θέματα εκτός των αθλητικών δηλαδή ζητημάτων, γιατί είναι και ένας χώρος ο οποίος αξιοποιούταν για συναυλίες, για διάφορες εκδηλώσεις. Ήταν και το Ράλι Ακρόπολης εκεί πέρσι, ήταν διάφορα. Είχε διάφορες εκδηλώσεις αυτό, ότι είχε... Ναι, και τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα... Ένα χάος. Εντάξει. Γιατί συγκεκριμένα... Εντάξει, ξεφεύγουμε λίγο από το ποδοσφαιρικό κομμάτι βέβαια. Εντάξει, όχι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αλλά, είναι αθλητικό, ναι, και είναι... αφορά... Εντάξει, έχει έρθει... Αφορά και το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά αυτό, να δούμε λίγο τι θα γίνει με το ΟΑΚΑ, σε πόσο καιρό θα το φτιάξουνε, τι επισκευές θα πρέπει να γίνουνε, όλα αυτά. Αυτό βασικά και να πάμε λίγο και στα παιχνίδια του Europa League, τα οποία ήταν έτσι τα πιο ενδιαφέροντα, ας πούμε, εκτός των ελληνικών ομάδων τώρα, έτσι. Ναι, γι' αυτά είπαμε για τις ελληνικές ομάδες, έτσι. Ναι, που έχουμε την Sporting Λισαβόνας με την Αταλάντα 1-2, δυνατό παιχνίδι. Πήρε το διπλό για Αταλάντα, η οποία είναι μια φορμαρισμένη ομάδα. Το outsider ήταν σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, εντάξει, όταν ήταν εισάξιες ομάδες. Ναι, μωρέ, απλά εννοώ ότι από άποψη, πώς να το πω, και εμπειρίας και ονόματος, ας πούμε. Η Sporting έπαιζε και στο Champions League αρκετές φορές. Και η Αταλάντα πέρσι πρόπερς, μάλιστα είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Δυνατές ομάδες και οι δυο. Δυνατές ομάδες. Και όπως φάνηκε και ντέρμπι. Μοιρασμένο παιχνίδι. Επίσης να αναφέρουμε ότι η Μαρσέιγ με την Brighton ήρθανε 2-2. Κέρδιζε 2-0 η Μαρσέιγ αρχικά στην Γαλλία. Έκανε το 2-2 η Brighton, ενώ να πούμε ότι υπήρχαν και κάποια επεισόδια. Α, το είχα αναφέρει αυτό νομίζω την προηγούμενη φορά. Ναι, πριν το παιχνίδι. Μεταξύ των Γάλλων και των οπαδών της Brighton είχαν γίνει κάποια αυτράπελα και εκεί. 7 κίτρινες κάρτες συνολικά. Εντάξει, δυνατό παιχνίδι. Και εφόσον έχουμε τώρα μία ισοπαλία στο Marseille Brighton και είχαν έρθει ισόπαλες και η Marseille με τον Άγιαξ. Στο πρώτο παιχνίδι. Η Brighton ουσιαστικά το νομίζω τελευταία, δεν είναι στον όμιλο. Λογικά αυτό έχει. Τώρα πάει ανάλογα με τα γκολ. Γιατί ουσιαστικά μόνο η ΑΕΚ είναι πρώτη, η οποία έχει μία νίκη μέσα στην Αγγλία. Και μετά είναι όλες οι άλλες
Με 2 βαθμούς ουσιαστικά. Δεν έχει κάνει κάποια άλλη ομάδα νίκη, αυτό εννοούμε. Όχι, ναι. Και η ΑΕΚ έφερε άλλη μια ισοπαλία, αλλά λόγω της νίκης του πρώτου παιχνιδιού είναι πρώτη. Να πούμε επίσης για τον. Να πούμε για Liverpool στο Europa League. Εντάξει, βέβαια, εύκολο ήταν. Εύκολη νίκη εντός έδρας 2-0. Αυτό. Μέσα στο Anfield. Με την. Εντάξει, ναι, δεν είναι ότι υπάρχει και κανένα. Union Saint-Gilloise τώρα έπαιζε, έτσι. Εντάξει. 2-0. Που κατάτησε όμως αυτή η ομάδα. Εντάξει, από εκεί που το είχε πάρει και ήταν. Έπαιζε Champions League, θυμάμαι, ήταν να κερδίσει τη Real, ήταν να κάνει τέτοιες εμφανίσεις φοβερές και το αλλάξει στα καλύτερά της. Σε καλύτερά του, μάλλον, αλλά και σε καλύτερά της σαν ομάδα. Ναι, εντάξει, έχουν μεγαλώσει παίκτες, έχουν φύγει πολλοί, έχουν πέσει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ο Άλισον, ο οποίος ήταν ο καλύτερος θεματοφύλακας, χωρίς συζήτηση, τώρα εντάξει. Από τον όμιλο του Παναθηναϊκού, που πέρα, αναφερθήκαμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, η Βιγιαρεάλ νίκησε 1-0, τη Ρένε, έτσι, τη γαλλική ομάδα. Αυτό εντάξει, όχι ένα εντυπωσιακό αγώνα. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι η Ρεν ήταν πιο απειλητική έτσι και πιο δυνατή ομάδα. Αν δούμε τα στατιστικά δηλαδή, είχε και περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη κατοχή, πάσες. Από άποψη τώρα στατιστικών, έτσι. Καλά, ναι. Και αναμενόμενα γκολ και τέτοιο. Ενώ να πούμε ότι η Freiburg με τη West Ham στο όμιλο του Ολυμπιακού. Κέρδισε η West Ham, το περιμέναμε ότι θα κερδίσει η West Ham. 1-2. 1-2. Πάντως, ντέρμπι ήταν, έτσι. Ήτανε ντέρμπι, ήταν μοιρασμένο. Αλλά όταν έχει μια αγγλική ομάδα μπροστά σου, προφανώς. Εντάξει, νομίζω η West Ham είναι πιο φορμαρισμένη από τη Freiburg. Ναι. Ναι, τώρα στα υπόλοιπα του Europa League νομίζω ότι ποιοι άλλοι αγώνες αξίζουν να αναφερθούν. Τη Ρώμα είχαν που κέρδισε 4-0. Εύκολη νίκη. Η Real Betis επίσης κέρδισε. Είχαμε μία ωραία έτσι, έκπληξη και ένα outsider που δεν το περίμενε κανένας, αλλά είναι πολύ ευχάριστο. Ο Άρης Λεμεσού κέρδισε τη Rangers 2-1 εντός έδρας μες στην Κύπρο. Και αυτό είναι έτσι, αξίζει να το προσέξουμε. Ναι, όπου να θυμίζουμε ότι οι Rangers ήταν επίσης η αντίπαλη ομάδα της Άιντραχτ στο τελικό του Europa πριν 2 χρόνια, 3. Καλά, είναι ομάδα που έχει ένα όνομα σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι και στη Σκωτία που είναι δηλαδή. Καλά, ναι, είναι. Μαζί με τη Celtic είναι εκείνες οι δύο. Είναι οι πρώτες ομάδες. Έτσι. Ναι, άρα έχουμε ήττα και από τις δύο φιναλίστ του τότε τελικού Europa League. Και μάλιστα η μία είναι από ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ, και άλλη είναι από κυπριακή ομάδα. Ο Άρης Λεμεσού με την Rangers. Και οι δύο σε ελληνικό και σε κυπριακό γήπεδο. Ναι, σε ό,τι φορά. Επίσης τώρα θα μιλήσουμε και για conference. Και για conference. Να πούμε την προηγούμενη φορά, την ώρα που είχαμε την εκπομπή ζωντανά και το είχαμε αναφέρει, είχε βάλει γκολ η Αστάνα με την Βικτόρια Πίλζεν και το είχαμε αναφέρει μάλιστα ότι η Αστάνα ήταν μπροστά στο σκορ εντός έδρας. Να πούμε τελικά η Βικτόρια κέρδισε 1-2. Η Λίλ ήρθε 0-0, μια ισοπαλία. Εντάξει. Okay. Ναι. Η Μπεσίκτας. Αδιάφορο που λέγαμε και πριν τα 0-0. Ναι, ναι, ναι. Τα παιχνίδια εντάξει, τα οποία είναι 0-0. Βλέπεις μια μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Χωρίς αποτέλεσμα εν τέλει. Ναι, εντάξει. Βλέπεις την προσπάθεια των ομάδων να προσπαθούν να βάση κάνουν εκεί, κάτι. Έχει βάσει το γκολ εκεί πέρα να μην εκεί, πει. Να γίνει κάτι. Την προσπάθεια τη μια ομάδα να βάλει γκολ και την προσπάθεια τη άλλη να τον αποτρέψει. Και το αντίθετο. την Μπεσίκτας είχαμε η οποία έχασε μέσα στην Τουρκία από την Λουγκάνο 2-3 και μάλιστα είχε και κόκκινη η ομάδα την Μπεσίκτας, να τα αναφέρουμε. Ο ΠΑΟΚ τον οποίο τον αναφέραμε. Θέλετε άμα είναι, βασικά θέλεις, άμα είναι να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να επανέλθουμε. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και... Ωραία, επανερχόμαστε, θα τελειώσουμε και αυτά τα οποία λέμε για το, Europe, για το conference. Θα πούμε και κανένα δύο ακόμα λογάκια για κανέναν αγώνα που έρχεται.
Και θα μιλήσουμε και λίγο, επειδή έχουμε και κάποιους αγώνες εθνικών, τέλος πάντων, να πούμε δύο λόγια για αυτά. Και επανερχόμαστε. Κολλάμε πλέον, μας βλέπετε κανονικά. Αυτό. Λέγαμε για τους αγώνες του conference. Ναι.
Τι άλλο να πούμε για αυτούς. Και αυτά θα τα ξαναδούμε τους επόμενους αγώνες που έρχονται σε περίπου 2 εβδομάδες. Ενώ να πούμε από ότι... άλλα αποτελέσματα. Από άλλα αποτελέσματα να πούμε ότι κλασικά είχαμε και τα πρωταθλήματα των μεγάλων χωρών, τέλος πάντων. Των μεγάλων πρωταθλημάτων. Πιο καλά, να το πούμε. Όπου η Gladbach ήρθε με την Mainz 2-2. Σημαντικό, εντάξει, παιχνίδι σημαντικό. Η Gladbach είναι κλασικά μία από τις μέτρες προς καλές ομάδες της Γερμανίας. Όταν έχεις βέβαια Bayern και Dortmund που είναι... Αυτές είναι οι δύο που είναι όχι μονοπόλιο, ας πούμε top. Είναι οι δύο και έχουμε κλασικά μία τρίτη ομάδα που κάθε χρόνο είναι διαφορετική. Και κάνει μια έκπληξη, όπως πέρσι ήταν η Union Βερολίνου, η οποία παίζει Champions League, να πούμε τώρα. Είχε πάει πολύ καλά. Είχε πάει καλά, είχε βγει νομίζω μέσα στο top 5. Βασικά για να παίξει τα Champions League έχει βγει στο top 5. Ναι. Νομίζω στους 4 πρώτους. Ναι. Πιο παλιά είχαμε τη Freiburg, πιο παλιά είχαμε την Eintracht. Η ομάδα που δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά είναι η Schalke, η οποία πέρσι έπαιζε δεύτερη κατηγορία Γερμανίας, ξανανέβηκε, πάλι τα πηγαίνει πολύ μέτρια. Η ομάδα που θυμάμαι που είχε γίνει μεγάλος άλλος όταν είχε πέσει στη Γερμανία ήταν το Αμβούργο. Επειδή είχε μια μεγάλη ιστορία. Είχε μια μεγάλη ιστορία, έπεσε τώρα, και έκτοτε δεν έχει ξανανέβει. Έτσι, δεν λέω για πρόσφατα. Ήταν πριν μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια νομίζω. Είχε γίνει ένας χαμός. Να αναφέρουμε τους αγώνες. Να πούμε κιόλας, το ανέφερα πριν, ότι θα έχουμε κάποιους αγώνες εθνικών ομάδων. Εντάξει, όχι κάτι, ναι, θα το... όχι κάτι σημαντικό. Α, σε διέκοψα κάτι που θέλεις να πεις. Εγώ θα έλεγα για την Premier League βασικά, γιατί για τα πάω χρονικά. Εγώ λέω από την προηγούμενη, τους αγώνες Σαββατοκύριακου και σιγά σιγά θα πάμε και στο... Για αγγλικού πρωταθλήματος, έτσι. Αγγλικού που πάντα έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε μία νίκη της Tottenham 0-1 μέσα στο γήπεδο της Luton. Που και η Λούτον είναι μια ομάδα η οποία φέτος ανέβηκε στην Premier League. Εντάξει, ένα παιχνίδι ας πούμε σχετικά εύκολο. Ναι, ναι, για την Tottenham, Everton 3-0 την Bournemouth. Εντάξει, αυτό νομίζω παρόμοια στην δυναμική βέβαια η Bournemouth γενικά. Εντάξει. Ναι, εντάξει, πέρσι η Everton... Μεσαία ομάδα της Αγγλίας. Ναι, η Everton πέρσι βέβαια ήταν... οι οπαδοί τους δηλαδή φοβόντουσαν μήπως... Υποβιβαστεί κιόλας, αλλά εντάξει. Ναι, δεν έκανε καθόλου καλή σεζόν. Ενώ να πούμε ότι έχουμε φοβερά νέα. Κέρδισε η Manchester United. Κέρδισε η Manchester United, πήρε τρίποντο. Αυτό κι αν είναι γεγονός, έτσι. Η United, η οποία το είχαμε αναφέρει, πήγαινε χάλια, άθλια. Κατάφερε να κερδίσει αγώνα. Κατάφερε να κερδίσει 2-1 την Brentford. Μέσα στο Old Trafford. Και στο τσακ. Βέβαια. Και έχανε κιόλας, έτσι. Έχανε 0-1 με τον Γένσεν. Είναι αυτό που είχαμε πει, μια ομάδα που ήταν από τη στόπ του κόσμου, που έπαιρνε Champions League, που έπαιρνε Premier League, εκεί πέρα σάρωνε τα πάντα, έχει βγάλει τόσους παίκτες. Έχουν πέρασει τόσο μεγάλοι παίκτες από εκεί, ο Ρονάλντο πρόσφατα, πριν πάει στη... Al Nassr. Που έχει πάει τώρα. Τι να πούμε. Ενώ να πούμε ότι προφανώς η United τα έδωσε όλα στο τέλος, γιατί βλέπουμε στο 89 να έχει βάλει ένα γκολ, να ακυρώνεται για offside. Ήρθε ο McTominay, ο Σκοτσέζος, ο οποίος είναι σταθερά, πιστεύω, ένας μέτρος προς καλός ποδοσφαιριστής. Στο 90-3 και έκανε το 1-1 και ο ίδιος παίκτης στο 90-7 έκανε το 2-1 το τελικό. Πάντως, δραματικό φινάλε για τον... Το να πω, λες, φοβερά νέα για την United. Φοβερά νέα γιατί η United... Πήρε ένα τρίποντο και εγώ υποστηρίζω Manchester United από Αγγλία, ναι, από αλλά Αγγλία. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Καλά και η ομάδα που υποστηρίζω εγώ δεν είναι να πεις ότι πηγαίνει τέλεια, Chelsea, έτσι. Η Chelsea κέρδισε την Burnley εκτός έδρας 1-4. Πέρσι βέβαια τα έκανε, λίγο μας έβγαλε την πίστη. Εντάξει. Δεν πειράζει. Να πάει καλά φέτος. Όπου να πούμε ότι έχανε και η Chelsea από την Burnley. Μετά με αυτόν τον γκολ ήρθε 1-1. Πήρε πάνω από τη Τσέλσι. Ναι, ο Πάλμερ με πέναλτι. Ο Πάλμερ μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ νεαρός. Έπαιζε στη City, πήγε Τσέλσι. Πολύ καλό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ταλέντο. Ναι, νεαρός.
Ο αγαπημένος σου έβαλε γκολ ο Στέρλινγκ. Και ο Τζάκσον. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ηρωνικό ήταν το αγαπημένος μου. Μην παρεξηγηθούμε. Και η Crystal Palace με την Nottingham ήρθε 0-0 από τα έτσι. Εντάξει. Παρόμοια δυναμική. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η Nottingham κατάφερε να ανεβαίνει level τελευταία χρόνια. Ναι, πέρα από αυτά, για κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Έχουμε γιατί και την Bundesliga. Έχουμε, εντάξει, που είναι η Dortmund με την Union Βερολίνου που αναφέραμε προηγουμένως. Ήρθαν 4-2. Η Dortmund κέρδισε μέσα στο γήπεδό της. Να πω και λίγο γρήγορα που το ανέφερα και πριν ότι έχουμε σε περίπου 2 εβδομάδες τους επόμενους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά. Marseille AEK στη Γαλλία, 26 Οκτωβρίου. Έχουμε τον Ολυμπιακό εντός με τη West Ham, δυνατό μας, 26 Οκτωβρίου και αυτό. Παναθηναϊκός με την Ρεν από τη Γαλλία. Και ναι, αυτά. Μετά έχουμε και κάποιους αγώνες των ομάδων των υπολείπων στους ομίλους τους. Π.χ. η Τόπολα παίζει με τη Φράιμπουργκ. Έχουμε κάποιους τέτοιους αγώνες. Παίζει ο Άγιαξ με την Brighton στην Αγγλία. Και ούτω καθεξής. Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να πω σύντομα για τις ελληνικές ομάδες. Κάτι άλλο για τα πρωταθλήματα, τα υπόλοιπα για να αναφέρουμε. Τα πρωταθλήματα την Κυριακή στην Αγγλία, 2 ομάδες του Europa League αγγλικές. Η Brighton με την Liverpool ήταν 2-2 ισόπαλες μέσα στο γήπεδο της Brighton. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, Brighton με Liverpool, το οποίο ήρθε 2-2 ισοπαλία, μπορείς να πεις ότι η Brighton έπαιξε καλά για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και η Liverpool έπαιξε πολύ μέτρη για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα επίσης. Είπε και η Liverpool δεν πάει καλά, έτσι. Ναι. Επίσης έχουμε το derby του αγγλικού πρωταθλήματος για την προηγούμενη αγωνιστική. Μέσα στο Emirates η Arsenal με την City κέρδισε η Arsenal. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Manchester City, γιατί το είχαμε αναφέρει, είχαν χάσει και από τη Wolves 2-1 μέσα στο γήπεδό της πάλι. Περίεργα τα πράγματα στη City. Φέτος η Premier League θα είναι λίγο derby, έτσι. Ενώ να πούμε ότι δηλαδή οι οπαδοί της τότε να μου λένε λήξτε το τώρα εδώ το πρωτάθλημα. Μετά από χρόνια. Δεν μας νοιάζουν που έχουμε παίξει 8 αγώνες. Τελειώστε το, ας πούμε. Μετά από χρόνια κατάφεραν οι άνθρωποι να. Διότι είναι πρώτοι, δεν έχουν πάρει κανένα τίτλο στην ιστορία τους. Καλά, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Και η Arsenal πέρυσι ήταν για ένα διάστημα πρώτη, μετά από καιρό. Καλά, στην Premier League αυτό αλλάζει συνέχεια. Εντάξει, έτσι. Ενώ να πούμε ότι είναι πρώτη η Tottenham με 20 βαθμούς. Ενώ δεύτερη είναι η Arsenal. Η αιώνια αντίπαλος της Tottenham, πάλι με 20 βαθμούς. Τι πράγματα γίνονται δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον πρωτάθλημα. Τι εξελίξεις. Εντάξει. Τι να πούμε. Ίντριγες. Τώρα στο πάμε λίγο Ισπανία. Είχαμε μια έκπληξη Γρανάδα με Μπαρτσελόνα 2-2 μέσα στο γήπεδο της Γρανάδας. Η Μπαρτσελόνα έχει ανέβει φέτος, το είχαμε πει. Έχει ανέβει και η Ατλέτικο με κάποια σκαμπανεβάσματα βέβαια και η Ρεάλ. Θα έχουμε θέμα. Ναι, ενώ να πούμε ότι έχασε η Βιγιαρεάλ του Παναθηναϊκού 1-2 μέσα στο γήπεδο της από τη Λας Πάλμας. Όπου η Λας Πάλμας ήταν από τις ομάδες που ανέβηκαν από τη δεύτερη κατηγορία. Ναι, ήταν ας πούμε από τις κακές της Ισπανίας. Είχε μια περίεργη έτσι, πορεία. Η Κάλιαρη με τη Ρώμα. Έχασε η Κάλιαρη μέσα στο γήπεδό της από τη Ρώμα 1-4. Ενώ να πούμε ότι η Ρώμα βλέπουμε ότι είναι δυναμική. Έχει κερδίσει και 4-0 τη Σερβέτ στο Europa League. Κέρδισε και 1-4 την Κάλιαρη στην Ιταλία. Έχει πάρει και πολύ καλούς παίκτες. Έχει πάρει τον Άουαρ από τη Λιόν, έχει πάρει τον Ρενάτο Σάντσες, τον Πορτογάλο του Παρί, τον Παρέδες από τη Γιουβέντους, τον Αργεντίνο, τον Λουκάκου, έχει κάνει. Ο οποίος Λουκάκου, και αυτό να το αναφέρουμε, έχει κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις, έτσι. Ναι, φαίνεται ότι έχει βρει λίγο τον εαυτό του, γιατί πέρσι με την Ίντερ, ειδικά στο τελικό, εντάξει, εγώ είχα εκνευριστεί, δεν μπορούσα. Ναι,
Κοίτα, δεν έφυγε τόσο ο Λουκάκου τότε, το είχα πει κιόλας. Ναι, 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 το είχαμε ξαναπεί, δεν μπορεί. Δηλαδή. Αλλά είναι καλό ότι βλέπουμε ότι αρχίζει να ανεβαίνει, έτσι. Ναι, είναι καλό το... να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή. Είχε περάσει, είχε, ήταν ξανά καλός πριν κάπως καιρό. Έπεσε, ναι. Έκανε μια κοιλιά, ας πούμε, έπεσε λιγάκι η απόδοσή του. Τώρα αρχίζει να ξανανεβαίνει. Εντάξει, τώρα εγώ κάνω συνειρμούς μέσα στο μυαλό μου. Ο Λουκάκου είναι Βέλγος, εντάξει, όλοι το ξέρουμε αυτό. Παίκτης Βέλγος είναι και ο Αζάρ, ο οποίος εχθές, νομίζω ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, εχθές ήταν, ανακοίνωσε την απόσυρση από το ποδόσφαιρο, κρέμασε παπούτσια του. Ήταν, να το αναφέρουμε και αυτό σαν γεγονός. Εντάξει, Τσέλσι, Βέλγιο, είχε Ρεάλ. Είχε λίγο περίεργες προσαρμογές όπου πήγαινε, έτσι. Δεν μπορούσε να. Πώς το πω, να διατηρήσει τη φόρμα του, ας πούμε. Ναι, στη Ρεάλ πια. Στη Ρεάλ. Η Ρεάλ νομίζω ότι ήταν η μεταγραφή που τον κατέστρεψε. Γιατί... Ναι, μετά από αυτό άρχισε να μην φαίνεται καθόλου. Άρχισε να, ναι. να χαλάει πολύ η φόρμα του γενικά. Η φυσική του κατάσταση. Δεν μπορούσε να παίξει όπως έπαιζε. Έτσι. Εντάξει, είχε κάνει μια φοβερή πορεία στην Τζέλσι. Ήταν πολλά υποσχόμενος. Το τζίμπησε η Ρεάλ και από εκεί και πέρα. Ήταν μόνο ιστορία που λέμε. Κάτι φορά για το συγκεκριμένο παίκτη. Είμαστε σε Ιταλία, μένουμε σε Ιταλία. Νάπολη Φιωρεντίνα. Οι πρωταθλητές της Ιταλίας περσινοί έχασαν 1-3 μέσα στο γήπεδό τους από την Φιωρεντίνα. Ήταν ένα ντέρμπι πάντα. Νάπολη δεν τα πάει πολύ καλά. Η οποία πέρσι έκανε φοβερή σεζόν. Η οποία πέρσι έκανε μια φοβερή σεζόν, αλλά είχα παρατηρήσει και μάλιστα το σκεφτόμουν μέσα στην εβδομάδα για να το αναφέρουμε μέσα στην εκπομπή. Είχε αρχίσει την καθοδική πορεία από το τέλος του περσινού πρωταθλήματος. Δηλαδή ενώ είχε κλείσει ήδη αυτό το πρωτάθλημα και το είχε. Συμπέρανες. Το συμπέρανα από την άποψη ότι ενώ είχε ήδη. Κλειδώσει το πρωτάθλημα, δεν πήγαινε να δώσει το κάτι παραπάνω. Έχανε, έφερνε σοπαλίες και αυτό ναι, έμεινε ναι. μέχρι και σήμερα που εντάξει. Βέβαια, να το πούμε ότι ακόμα είναι νωρίς έτσι για να βγάζουμε συμπεράσματα. Ναι. Είναι ακόμα, εντάξει, όχι η αρχή των πρωταθλημάτων, αλλά είναι τέλος πάντων πριν τη μέση. Ακόμα δεν έχουμε δει ό,τι μπορούν να δώσουν οι ομάδες. Πολλά μπορούν να ανατραπούν έτσι για να πάσει στιγμή και να αλλάξουν. Αυτό, να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Ενώ να πούμε ότι η Νάπολη είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα. Πρώτη Μίλαν. Η Μίλαν, δεύτερη Ίντερ, τρίτη Γιουβέντους, τέταρτη Φιωρεντίνα. Και σου έχει κάνει κάτι εντύπωση φέτος? Δεν μου έχει κάνει κάτι εντύπωση, αλλά με έκανε όχι να εκπλήσωμαι, να χαίρομαι που η Μίλαν είναι πρώτη. Για την Ευρώπη σου έχει κάνει κάτι για εντύπωση? Ευρώπη... Σου λείπει κάτι από την Ευρώπη φέτος? Μου λείπει λίγο στο Champions League, έτσι λίγο παραπάνω θέαμα, θα έλεγα. Μια ομάδα δεν σου λείπει την Ευρώπη γενικά και από τις τρεις οργανώσεις. Για πες την, α. Juventus. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος ότι θα πρέπει να αναφερθεί αυτό. Που νομίζω ότι δεν βγήκε λόγω όχι αγωνιστικού τομέα, έτσι. Καλά. Η UEFA δεν το επέτρεψε. Βέβαια και γίνει, στο αγωνιστικό εντάξει. της δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγαινε τέλεια. Όχι, έτσι. Αλλά είναι εντάξει. Έχει μπλεχθεί σε διάφορα αυτή η ομάδα ανά διαστήματα. Πέρσι είχαν και μείον 15 βαθμούς. Έφυγαν και παίκτες. Έγιναν μερικές περίεργες καταστάσεις. Ναι. Αυτά τώρα ήταν από τα αθλήματα τώρα έτσι. Ενώ να πούμε ότι και η Real κέρδισε 4-0 την Οσασούνα εντός έδρας. Εντάξει, εντάξει. Καθάρισε, ας πούμε. Λιγάκι αναμενόμενο. Η Ατλέτικο με την Real Sociedad ήταν 2-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο το περιμένουμε γιατί και η Sociedad είναι καλή ομάδα, ας πούμε, παίζει και στο Champions League. Αυτά νομίζω, δεν είναι ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έχουμε τώρα, τελειώσαμε τα ευρωπαϊκά, τελειώσαμε τις... Να αναφερθούμε κιόλας που το είχα πει πριν το διάλειμμα ότι έχουμε κάποιους αγώνες εθνικών ομάδων, ναι. Όχι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι τα προκριματικά για το Euro που έρχεται βασικά, οπότε εντάξει. Ακόμα είναι όμως, ναι, εντάξει. Δεν έχουμε κάποιον αγώνα ή κάτι τόσο σημαντικό να συζητήσουμε μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κάτι. Ναι, σήμερα κάτι. Αργά το βράδυ παίζουν κάποιες ομάδες. Έχουμε κάποιους αγώνες. 10:15 σήμερα. Και πιο μετά. Έτσι έχουμε παιχνίδια που τα περιμένουμε να δούμε. Η Ισπανία παίζει με τη Σκωτία. Ένας αγώνας και ένα παιχνίδι ενδιαφέρον. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι... δηλαδή μην ακούς Ισπανία και λες ότι θα... Είναι σίγουρη νίκη της. Καλά.
με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με τις εθνικές, τίποτα δεν μπορείς να πεις ότι είναι σίγουρο. Ναι. Ολόκληρη η Ιταλία πήρε Euro πριν μερικά χρόνια και μετά δεν πήγε ούτε καν στο Μουντιάλ. Ναι, Μουντιάλ, εντάξει. Παίζει επίσης η Τσεχία. Η Τσεχία. Με την Αλβανία, νομίζω. Παίζει με την Αλβανία. Είναι η Κύπρος, να πούμε, με την Νορβηγία του Χάλαντ. Να το αναφέρουμε γι' αυτό. Η Νορβηγία είναι του Χάλαντ, βασικά. Και του Όντεγκαρντ, εντάξει, μην τους αδικούμε. Οι δύο μόνοι παίκτες. Μην τους αδικούμε και τους άλλους. Ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά ανάμεσά τους στο επίπεδο. Εντάξει, αλλά είναι και οι δύο πολύ καλοί. Είναι οι δύο top της Νορβηγίας αυτό. Ναι, Κροατία με Τουρκία παίζει. Έτσι, ένα δυνατό παιχνίδι από άποψη δυναμικής των ομάδων. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί αγωνές τώρα. Τι να λέμε. Ναι, τώρα αναφέρουμε τους πιο έτσι ενδιαφέροντες. Ναι, έχουμε μπόλικους, έτσι. Και η Βραζιλία νομίζω παίζει. Έτσι. Η Βραζιλία δεν είναι τόσο. Όχι, δεν λέω για το Euro. Δεν λέω για το Euro. Γενικά λέω, επειδή έχουμε αγώνες εθνικών. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, βέβαια οι πιο ενδιαφέροντες αγώνες είναι αυριανοί με την Ελλάδα. Ναι, παίζουμε αύριο. Είναι εκεί που παίζουν όλα. Εντάξει, όχι όλα, αλλά. Εντάξει, η Ελλάδα τα έχει πάει καλά, δηλαδή. Εντάξει, ναι. Γενικά. Περιμένουμε να δούμε και κάτι παραπάνω, έτσι λίγο να ξανασυμμετάσχουμε σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Βέβαια, βέβαια. Με την Ιρλανδία παίζουμε αύριο εκτός έδρας. Πιστεύω ότι το έχουμε. Ενώ παίζουν και οι δύο άλλες ομάδες του ομίλου. Να πούμε και για Η Ολλανδία με τη Γαλλία. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε αν ήταν και τελικός Μουντιάλ. Έτσι. Πορτογαλία. Έτσι παίζει και η Πορτογαλία με την Σλοβακία. Με τη Σλοβακία. Ολλανδία-Γαλλία, όπως το αναφέραμε. Και πέρα από ευρωπαϊκές, έχουμε και κάποιους ακόμα αγώνες. Έχουμε τέλος πάντων πολλούς αγώνες. Αυστρία-Βέλγιο επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο επίσης δεν είναι κάτι το σίγουρο. Δηλαδή το Βέλγιο μπορεί να μην τα πάει καλά. Έχει πέσει, ναι. Αλλά και η Αυστρία δεν είναι να πει ότι έχει κάποια ομάδα δυνατή. Ναι. Και η Ισλανδία είναι με το Λουξεμβούργο που η Ισλανδία τα είχε πάει τώρα. Εντάξει, βέβαια πάμε πολύ πίσω. Στο Euro του 16 τα είχε πάει καλά. Πριν καιρό. Ναι. Και το Σάββατο έχουμε παιχνίδια. Euro. Η Ιταλία παίζει με τη Μάλτα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και την Κυριακή παίζει η Νορβηγία με την Ισπανία. Δυνατό παιχνίδι. Η Γεωργία με την Κύπρο επίσης. Και να πούμε ότι η Ελλάδα ξαναπαίζει τη Δευτέρα στην Αγιά Σοφιά με την Ολλανδία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και εκεί. Θα έχει και θέαμα. Θα έχει και θέαμα, θα είναι και μέσα στην Αγιά Σοφιά. Να δούμε πόσο κόσμος θα βοηθήσει σε όλο αυτό. Σίγουρα, αν δεν χάσουμε, αν φέρουμε μια ισοπαλία, αν φέρουμε μια νίκη που είναι το επιθυμητό, θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα είναι πάρα πολύ καλό, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα δείξει κιόλας ότι έχουμε κάνει κάτι, γιατί έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορούν να ξεχωρίσουν. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, έχουμε μια καλή ομάδα και ο προπονητής είναι πολύ καλός. Άμα τους εκμεταλλευτεί σωστά, Πογιέτ, άμα τους αξιοποιήσει σε διάφορες θέσεις, μπορεί νομίζω να βγάλει αποτελέσματα. Ναι, έχουμε τον Μπακασέτα, έχουμε τον Μαυροπάνο ο οποίος παίζει West Ham. Παυλίδης, Ρότα. Εντάξει, ο Ρότα με την εθνική δεν έχει κάνει κάποια πολύ καλή εμφάνιση εδώ που τα λέμε. Είναι από τους βασικούς. Ο Γιακουμάκης επίσης. Ο Γιακουμάκης είναι ο Γιακουμάκης, το καταλαβαίνω. Ο Τσιμίκας είναι και ο Βλαχοδήμος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει πιάσει το πέναλτι με τον Εμπαπέ, να το πούμε αυτό. Θα το θυμίζουμε σε κάθε περίπτωση. που έγινε επανάληψη και. Ναι, τέλος πάντων. Ας μην είχαμε να λέγαμε. Ο οποίος Βλαχοδήμος πήγε να πούμε στην Νότιχαμ, έτσι, από την Μενφίκα που ήταν. Την Τρίτη έχουμε επανάληψη τελικού Euro. Αγγλία-Ιταλία. Η Ιταλία, ας δούμε αν θα κερδίσει. Να δούμε, είναι και αυτό ένα derby. Πρέπει να κάνει ένα comeback. Βέβαια η Αγγλία δεν είναι ότι έχει κακή ομάδα, αλλά ως γνωστόν η Αγγλία γενικά στην Ευρώπη, σε διοργανώσεις τέτοιες, δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Ναι, και να πούμε ότι την Τρίτη εκεί σταματάει είναι οι αγώνες. Είναι του... η μόνη εθνική, όχι μόνη, εντάξει, είναι από τις top, ας πούμε, η μόνη που δεν έχει Euro. Έχουμε και εμείς Euro η εθνική Ελλάδος, η εθνική Αγγλίας δεν έχει.
Ελλάδα-Αγγλία 1-0. Βέβαια. Και να πούμε ότι την Τρίτη σταματάει αυτό με το Euro. Σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε στα πρωταθλήματα, σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε στην Ευρώπη. Έχουμε ξανά αγώνες σε πρωταθλήματα, μετά ευρωπαϊκά. Τα είπαμε, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και οι ελληνικές ομάδες και οι υπόλοιπες. Champions League και τα σχετικά. Ναι, αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε. Νομίζω καλύψαμε. Ναι, το μεγαλύτερο. Τα περισσότερα πράγματα τα είπαμε, τα σημαντικά τουλάχιστον. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι των προηγούμενων ημέρων. Τη προηγούμενη εβδομάδα και από Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Αναφέραμε και για το Euro. Για εθνικές. Εννοείται. Να δούμε και τα αποτελέσματά τους. Να ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία και καλό αποτέλεσμα στην Εθνική. Έτσι, και στα δύο παιχνίδια. Να το αναφέρουμε. Τα καλύτερα. Βέβαια. Τα αποτελέσματα. Με πολλά γκολ και θετικό αποτέλεσμα πάντα, έτσι. Έτσι. Θεαματικά γκολ, ψυχολογία. Πάμε δυνατά να περάσουμε στο κύριο, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Όταν είχαμε τον όμιλο, λέμε πω από τώρα με Ολλανδία έχουμε και Γαλλία. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ναι. Είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη, όπως έχουμε ξαναπεί, 6 με 7. Και την επόμενη Πέμπτη κανονικότατα θα είμαστε. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Σας χαιρετούμε. Κυριάκος Μακριώτης, Άσος Μεριντήτης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό βράδυ.